Καλημέρα, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct, είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε απόψε. Σε καλοκαιρινό εφιάλτη έχουν εξελιχθεί οι λαγοκέφαλοι που 14 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή τους στην Κρήτη επιβεβαιώνουν απόλυτα το χαρακτηρισμό του θαλάσσιου εισβολέα. Αναπτύσσονται ραγδαία και προκαλούν τον όλεθρο για τους αλίες, αφού τρώνε και καταστρέφουν κάθε είδους αλιευτικό εργαλείο που βρίσκουν στο πέρασμά τους. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η πρόσφατη απόπειρα επίθεση σε λουόμενους σε νησί των Δωδεκανήσων σε ρηχά νερά προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ που πρώτοι το 2005 είχαν καταγράψει τον πρωτοεμφανιζόμενο στις κριτικές θάλασσες λαγοκέφαλο, κρούν και πάλι καμπανάκι και επιστούν την προσοχή σε λουόμενους και αλίες ερασιτέχνες και επαγγελματίες για το ψάρι που βάσει της βιβλιογραφίας δεν έχει επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο, αλλά αποδεδειγμένα πολύ ισχυρά δόντια που θα μπορούσε να κόψει κομμάτι από ανθρώπινο σώμα. Γιατί μέχρι σήμερα οι ερευνητικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους επιστήμονες πέφτουν στο κενό και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τις αρχές. Πως με ειδικά εργαλεία μπορεί να μπει φρένο στη ραγδαία αύξηση και εξάπλωση του λαγοκέφαλου και ταυτοχρόνως να μετατραπεί σε στόχο αλίας που μπορεί να αποφέρει έσοδα στους αλίες που τα τελευταία χρόνια μετρούν σταθερά απώλειες. Απόψε κοντά μας αναζητώντας απαντήσεις. Νότα Περιστεράκη, βιολόγος ιχθυολόγος του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Μανώλης Μαντσαράκης, Πρόεδρος Συλλόγου Αλιέων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή Direct και στην Crete TV. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ως διάδα καλεσμένων, ως δίδυμο καλεσμένων, δεν είναι η πρώτη φορά που καλείστε να δώσετε χρήσιμες συμβουλές, καταγραφές και παρατηρήσεις αναφορικά με τους λαγοκέφαλους που δεν μπήκαν χθες στη ζωή όλων μας. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση, κυρία Περιστεράκη, ότι εξακολουθούν διαρκώς να μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Το βίντεο που προσφάτως προκάλεσε και τη δική σας την αντίδραση μέσω του ΕΛΚΕΘΕ και του Ινστιτούτου με μια ανακοίνωση που ακολούθησε, ήταν μια έκπληξη για εσάς? Ίσως να θυμάστε πριν ένα χρόνο περίπου που ήμασταν πάλι εδώ σε αυτή την εκπομπή με τον κύριο Μαζαράκη και είχαμε πιστήσει την προσοχή ότι η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις νέες περιοχές εξάπλωσής του είναι ασυνήθιστα μεγάλη λόγω του ότι στη Μεσόγειο δεν έχουν περάσει εχθροί του. Για τους τηλεθεατές που δεν έχουν ξανακούσει το θέμα, να πούμε ότι είναι ένα ψάρι το οποίο, όπως πολλά άλλα είδη, έχει περάσει από το κανάλι του Σουέζ. Είναι ένα ψάρι που κανονικά ζει στον Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό και στην Ερυθρά θάλασσα. Πέρασε στη Μεσόγειο και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Στις κανονικές περιοχές εξαπλωσής του, στον Ειρηνικό ή στον Ινδικό ωκεανό, δεν έχει τόσο μεγάλες πυκνότητες πληθυσμών. Ωστόσο, εδώ, από το 2013, είχαμε κάνει επιστημονική ανακοίνωση, αλλά είχαμε μιλήσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με δελτία τύπου είχαμε ενημερώσει τις αρχές και όλους, ότι περιμένουμε μια μεγάλη, από τα μέχρι τότε στοιχεία μας, ότι περιμένουμε μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε. Είμαστε στο ζενίθ, μπορούμε να το πούμε αυτό, ή ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν μέτρα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί να δούμε και ακόμα μεγαλύτερη εξάπλωση? Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος πολύ γρήγορα έφτασε μέχρι τη Δυτική Μεσόγειο, ασυνήθιστα γρήγορα για ένα λεσψιανό ψάρι, γιατί αυτά τα είδη έχουν μια κάποια πιο αργή εξάπλωση μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο κυρίως και σιγά σιγά πάνε και σε άλλες περιοχές. Όμως ο λαγοκέφαλος έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιους πληθυσμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα για την αλία και το θαλάσσιο περιβάλλον σε όλες τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που έχει βρεθεί, όπως είναι οι ακτές της Μικράς Ασίας, η Νότια Τουρκία, τέλος πάντων, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Συρία κλπ. Σε εμάς είχε εξαπλωθεί πάρα πολύ στα Νότια Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, εξαπλώνεται και στη Νότια Πελοπόννησο, αλλά σιγά σιγά το ψάρι έχει φτάσει βέβαια παντού στις ελληνικές θάλασσες, αλλά δεν έχει ακόμη αναπτύξει πολύ μεγάλους πληθυσμούς σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, σιγά σιγά θα δούμε ότι και με την κλιματική αλλαγή θα εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Άρα είναι ένα είδος που ήρθε, αναπτύσσεται, δεν ξέρουμε πόσο περισσότερο θα αναπτυχθούν οι πληθυσμοί του, αλλά επίσης αυτή η μεγάλη πυκνότητα πληθυσμών, είχα πει και πέρυσι σε αυτή την εκπομπή, ότι
πιθανόν μας επιφυλάξει και κάποιες εκπλήξεις. Όπως είναι τροποποιημένη συμπεριφορά. Βιβλιογραφικά δεν υπάρχουν περιπτώσεις επίθεσης, απρόκλητης επίθεσης σε ανθρώπους, μέχρι πρότινος. Και τώρα βέβαια, για το περιστατικό αυτό, αν θέλετε να μιλήσουμε και αργότερα... Θέλω να επανέλθουμε σε αυτό για να δώσουμε και τη συμβουλή σας, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερο χρήσιμο. Θέλω να πάω στον κύριο Μαντζαράκη για να κάνουμε, κύριε Μαντζαράκη, μια εισαγωγική τοποθέτηση και δική σας. Δεν είναι χθεσινό, όμως δυστυχώς παραμένει στη συζήτηση και φαίνεται πως για την ώρα δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα που θα έπρεπε. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι πριν 8-9 χρόνια. Είχα αναφέρει ότι αυτό θα γίνει μάστιγα και όχι ότι επειδή ήξερα κάτι παραπάνω από τους επιστήμονες, απλώς επειδή συνεργαζόμαστε με παιδιά από την Αίγυπτο, οι οποίοι γνωρίζανε το ψάρι, διότι αυτοί πέρα περνούσαν το Πορσάιτ, πηγαίνανε. Αυτό είχε έρθει από τον Ινδικό, πέρασε τη διόρυγα του Σουέζ, αλλά είναι πριν από πολλά χρόνια. Δεν θα συμφωνήσω, διότι σχετικά με τον πληθυσμό. Ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς μπορούμε να το πιστοποιήσουμε αυτό, γιατί μας είναι η καθημερινότητά μας. Εμείς ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτό. Στη θάλασσα είμαστε κάθε μέρα. Βλέπουμε τι γίνεται. Να σας πω μόνο ότι φέτος, σε όλη τη σεζόν που δραστηριοποιούμαστε στην Αλία της Σουπιάς, είχαμε μείωση στο 1/3 σχετικά με τα περσινά. Κάθε φορά που βάζουμε τα δίκαια για σουπιές, σίγουρα θα πιάσουμε 2 με 3 χταπόδια. Εφέτος εγώ προσωπικά, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, έπιασα μόνο 3. Έχουμε καταντήσει δηλαδή να μην κάνουμε καινούρια εργαλεία πια. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εργαλεία. Και εκτός των άλλων, μας τρώνε και τα λεύματα πάνω από τα δίχτυα. Μαζί με το δίχτυο, ο οποίος καταστρέφεται το δίχτυο, δεν μπορεί να το ξαναφτιάξεις. Και εκτός το ότι είναι το κόστος των δίχτυων, που ένα μέσος όρος είναι για να κάνεις καινούργια δίχτυα, θες γύρω στις 5 με 6.000 ευρώ, είναι και την άλλη ότι θες και 1,5 με 2 μήνες να το ξαναφτιάξεις. Σωστά. Σωστά. Όλο αυτό είναι δεδομένο ότι έχει μεγάλη επιβάρυνση στο δικό σας το γλάβο. Σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπήρχε μέρα που να μην βγάλουμε ψάρια τέτοια λαγοκέφαλους. Αλλά αυτό που με ανησυχεί εμένα προσωπικά είναι το μέγεθός τους. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, στην αρχή πιάναμε ψάρια που ήταν μισό κιλό, πιο μικρά, άντε να ήταν ένα κιλό. Αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που θα βγάλουμε τέτοιο ψάρι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προχθές έπιασα 4 εγώ. Στη σιρτή, όχι στα δίχτυα, προσέξτε. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Το ψάρι αυτό είναι χυγηγός, τρώει τα πάντα. Δηλαδή, από σουπιές, μαλάκια, καλαμάρια, σουπιές, χταπόδια, ψάρια, οτιδήποτε είναι. Εισβολέας οδοστρωτήρας. Ναι. Κυρία Περιστεράκη, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο βίντεο αυτό που είδαμε από την Κάρπαθο. Δεν ξέρω αν είναι ένα ενδεικτικό του τι θα μπορούσε να συμβεί. Μας είπατε νωρίτερα ότι με βάση τη βιβλιογραφία δεν υπάρχει αναφορά ότι υπάρχουν και επιθέσεις στον άνθρωπο. Όμως πώς μπορεί να εξηγηθεί? Νομίζω ότι λίγες ημέρες πριν σας ακούσαμε και μέσα από το δελτίο της Crete TV να δίνετε μία εξήγηση. Ναι. Καταρχήν, έχουμε πει ότι καθώς αυξάνονται οι πληθυσμοί, μπορεί το είδος να παρουσιάσει κάποιες συμπεριφορές. Συνήθως, σε μεγάλους πληθυσμούς ψαριών εμφανίζονται και δείγματα κανιβαλισμού ή τροποποιημένης συμπεριφοράς. Στην περίπτωση του λαγοκέφαλου τώρα, στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν με το λαγοκέφαλο, κουνάνε τα δάχτυλα μπροστά στο στόμα του, πιθανόν να τα πέρασε και για πλοκάμια χταποδιού, ας πούμε, και να όρμησε να τα φάει. Άρα, λοιπόν, η δική μας προτροπή, αυτή την περίοδο, επειδή είναι και η αναπαραγωγική του περίοδος, ο Ιούνιος και αρχές Ιουλίου, αλλά και επειδή ακόμη τα νερά είναι γενικά πιο κρύα, πλησιάζει περισσότερο στις ακτές. Πιθανόν να μην πλησιάζει σε όλες τις ακτές, να πλησιάζει σε ορισμένες. Που μπορεί να είναι και μία μετακίνηση λόγω της αναπαραγωγής. Είναι αυτά τα πράγματα που θέλουμε και είχαμε προτείνει να μελετήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτά τα μέσα να δώσουμε μία, πώς να το πούμε, εξειδικευμένη προσπάθεια παρακολούθησης,
στην παράκτεια ζώνη, mm-hmm. σε συγκεκριμένα λιευτικά εργαλεία κλπ. Υπάρχει εικόνα δική σας, αν για παράδειγμα πλησιάζει περισσότερο στις βόρειες ή στις νότιες ακτές της Κρήτης? Κοιτάξτε, αυτή την εποχή έχουμε ακούσει σε διάφορες περιοχές. Σίγουρα στη Νότια Κρήτη και στην Ανατολική είναι πιο έντονο το φαινόμενο, γιατί οι πληθυσμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι. Εμείς συγκεντρώνουμε και δείγματα αλλά και πληροφορίες από τους αλλοίς που συνεργάζονται μαζί μας γύρω από το φαινόμενο αυτό σε εποχιακή βάση, mm-hmm. αλλά μέσω προγραμμάτων που δεν είναι εξειδικευμένη η δειγματοληψία τους για να παρακολουθήσει αυτή την πολύ παράκτια ζώνη όπου τέλος πάντων συγκεντρώνουν τα λεσσεψιανά ψάρια, γιατί τα περισσότερα είναι ψάρια των ρηχών νερών, γιατί το κανάλι του Σουέζ είναι ρηχό. Ακριβώς. Οπότε περνάνε ψάρια που έχουν αυτή τη ρηχή κατανομία. Άρα, κυρία Περιστεράκη, πολύ απλά θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ως λουόμενοι ότι αν δούμε ένα ψάρι τέτοιο πολύ κοντά στην αμμουδιά, στην παραλία, καλό είναι να μην υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ναι, μαζί. Να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε, να μην το ταΐζουμε και να μην το πλησιάζουμε ή να το παίζουμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Κύριε Ματζαράκη, το τι συμβαίνει στα δίχτυα σας το έχετε περιγράψει πολλές φορές. Το ακούσαμε και πριν από λίγο. Το τι απώλεια υπάρχει στο εισόδημά σας είναι δεδομένο. Συμπεριφορές τέτοιου είδους, λίγο απειλητικές, λίγο επιθετικές προς τον ίδιο τον άνθρωπο, έχουν καταγραφεί από εσάς και τους συναδέλφους σας? Ναι, έχουν καταγραφεί. Είπαμε ότι ζούμε σε ένα μέρος στο οποίο ζούμε από τον τουρισμό. Δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Σε καμία περίπτωση. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να το πλησιάζουμε το ψάρι. Εγώ νομίζω ότι με τα χρόνια θα γίνει και πολύ πιο επιθετικό, διότι στην αρχή μας λέγανε να τα χαράσουμε τα ψάρια, να τα βγάζουμε και να τα ρίχνουμε μέσα, μπάχει αρχίζουν να κανιβαλίζουν, να τρώει το ένα το άλλο. Αυτά νομίζω ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιττό να σας πω ότι συμφωνώ με τα ψάρια που είναι αυγωμένα τώρα, διότι εμείς πιάνουμε ψάρια, τα ανοίγουμε και τα... γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε ζωντανό αυτό. Το ανοίγουμε το στομάχι φέτος. Πάρα πολλά, όλα αυγωμένα, με κάτι αυγά πάρα πολύ μεγάλα, πορτοκαλί χρώμα είναι το αυγοτάραχό του. Και στο λιμάνι, δηλαδή, δεν θέλω να πω τώρα περιοχές, αλλά εμείς τα βλέπουμε, αφού είναι 30-40 πόντους νερό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στο λιμάνι που έχουμε τα σκάφη, mm-hmm. που είναι ανάβατο νερό, μπαίνουν μέσα και βγαίνουν. Τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά αυτό που σου λέω που μας ανησυχεί εμάς είναι το μέγεθος. Διότι στα σφαγεία εδώ στη γειτονιά μας έχει πιαστεί ψάρι 10 κιλά, 12 κιλά. Μιλάμε για τεράστια. Και τώρα που άκουσα την κυρία Περιστεράκη, στην ίδια περίοδο που πιάναμε τα ψάρια, τα αυγωμένα γυαλό, στην ίδια περίοδο τα πάμε μέσα βαθιά, δηλαδή 90-95 μέτρα, mm-hmm. πιάνουμε πάλι γυλαδό ψάρι. Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τη βιολογία του. Γιατί και εγώ ψάχνουμε να δω πώς συμπεριφέρεται. Δεν μπορώ να βγάλω μάκρη. Δηλαδή και στα 90 και στα 80 μέτρα, εμείς έχουμε οργές, αλλά σας τα μετατρέπω σε μέτρα για να καταλάβει και εσείς και οι τηλεθεατές. Εάν θα πάτε τώρα σε οποιοδήποτε λιμάνι και ρωτήστε τους αρασιτέχνες που πάνε και ψαρεύουν βαθιά με διάφορους τρόπους, mm-hmm. τους τρώνε τα... πιάνουν και λαγόψαρα, αλλά δεν γίνεται από τις 20 πόντους, 30 πόντους, μισό μέτρο, ένα μέτρο νερό, μια στιγμή να το συναντάς και στα 90. Δηλαδή... Κύριε Περιστεράκη, υπάρχει εξήγηση επιστημονική γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα ψάρια έχουν μια συμπεριφορά η οποία αλλάζει ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με τον κύκλο ζωής του ψαριού κτλ. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε και θέλαμε και είχαμε προτείνει να μελετήσουμε όταν υποβάλαμε στα καινοτόμα της αλλίας, στα επιχειρησιακά δηλαδή της αλλίας, mm-hmm. προγράμματα. Είχαμε υποβάλει ένα καινοτόμο πρόγραμμα με το οποίο και οι ψαράδες αλλά και οι επιστήμονες με ένα πολύ απλό τρόπο, πατώντας ένα κουμπί, θα μπορούσαν να μας στέλνουν σε μια βάση δεδομένων τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε μόνο για κάποια εισβολικά είδη. Καταρχήν για το λαγοκέφαλο, ο οποίος ήταν εδώ και χρόνια πρώτης προτεραιότητας, αλλά και για άλλα εισβολικά που θα τα δούμε σύντομα μπροστά μας, δεν όπως είναι το λεοντόψαρο. Το συγκεκριμένο κοιτάξτε,
Ενώ υπήρξαν κονδύλια, χρηματοδοτηθήκαν αρκετά προγράμματα. Το δικό μας είτε τους φάνηκε πολύ καινοτόμο στη Διαχειριστική Επιτροπή. Δυστυχώς, νομίζω ότι αυτά τα οι προκηρύξεις προγραμμάτων που αφορούν ερευνητικά έργα και καινοτομία θα έπρεπε να κρίνονται από μια μεικτή επιτροπή που να έχει Σαφέστατα. Και ερευνητές μέσα. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη, οπότε πιθανόν να μην έγινε και κατανοητή απολύτως οι πρώτες που κάναμε. Δηλαδή ένα σχόλιο που είχαμε ήταν ότι είναι πολύ καινοτόμο, δεν έχει εφαρμοστεί αλλού. Ναι, αλλά το γεγονός είναι εδώ, το πρόβλημα υπάρχει, υφίσταται χρόνια και τώρα. Και επίσης η καινοτομία είναι καινοτομία, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει. Μετά μας είπαν ότι δεν το απορρίπτουμε, αλλά θα βγει μια προκήρυξη πάλι στο επιχειρησιακό της Αλίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά για τα λεσσαψιανά. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, παρά τη δέσμευση του Υπουργείου. Βέβαια, είχαμε υποβάλει προτάσεις και στην περιφέρεια από το 2013. Επίσης στο κενό. Δεν χρηματοδοτήθηκε κάποια από αυτή. Δεν ξέρω, μπορεί να μην υπήρχαν και χρηματοδοτικά εργαλεία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Θέλω να βάλετε μια ανατελεία. Κύριε Ματζαράκη, φαντάζομαι ότι και εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχετε κάνει τις επαφές σας. Έχετε πιέσει προς πάσα κατεύθυνση, έστω στην περιφέρεια που είναι εδώ δίπλα μας. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ κοντά μας και μπορούμε να έχουμε αυτή την διαπροσωπική επαφή. Τι απαντήσεις λαμβάνετε? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι με όλο το θέμα αυτό και σχετικά με την πολιτεία. Προηγουμένως, κυρία Περιστεράκη μου είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε με το ΛΚΕΘΕ και τα λοιπά. Στο Ηράκλειο μόνο, έτσι. Ναι. Σε όλη την Κρήτη συνεργάζονται. Ναι, στο Ηράκλειο. Για τον απλούστατο λόγο, ότι τα μόνα μέτρα που λαμβάνονται για τους αλλιείς είναι συνήθως κατασταλτικά. Δεν έχει έρθει κανείς, ούτε από την πολιτεία. Έχω κάνει 3 επερωτήσεις στη Βουλή, έχω τα έγγραφα για αυτό το θέμα. Παντού έχουμε απευθυνθεί, παντού, ούτε ένας, ούτε μία φορά να χτυπήσει ένα τηλέφωνο να πει, ρε παιδιά, εσείς είστε οι μόνοι που το ζείτε καθημερινά. Άλλο είναι στο γραφείο, να είναι κάποιος στο γραφείο. Κανείς δεν λέει όχι στην επιστήμη, προς Θεού. Αν δεν υπήρχε επιστήμη, δεν θα προχωρούσαμε και μπροστά. Αλλά στο συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι πρόβλημα αυτό που θέλει. Χθες ήθελα αντιμετώπιση. Από χθες. Έχουν γίνει χθες περιστατικά. Ναι, από χθες. Από 8 χρόνια φωνάζουμε. Ναι. Άρα εδώ είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μια στενότερη κατάσταση, να ενώσετε δυνάμεις. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιου είδους ερευνητικούς φορείς δίπλα μας, προκειμένου έτσι όλοι μαζί να ασχίσουμε πιέσεις, κύριε Ματζαράκη. Τι πιέσεις να ασχίσουμε, για πείτε μου εσείς. Έχει η Βουλή πρώτα. Λοιπόν, η Βουλή δεν έδωσε το παραμικρό στίγμα. Από πλευράς περιφέρειας. Η Βουλή. Τίποτα. Όχι, Βουλή. Τίποτα. Τίποτα. Τα Υπουργεία εννοώ, κύριε Πεστεράκη. Υπάρχει ένα χριστιανό να έρθει να πει, ρε παιδιά, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου και άκουσα σε τοπικά μέσα εδώ πέρα κάποιους εκεί και μιλούσαν, δεν τους ξέρω κιόλας, οι οποίοι αναφερθήκαν ότι δεν είχαν και το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον εάν δώσουν κίνητρα, άλλο η Κύπρος, άλλο η Κρήτη. Μόνο το Ηράκλειο πριν από 4 χρόνια καταμετρηθήκαν 5.800 ερασιτέχνες. Από ένα ψάρι να πιάνει ο καθένας, τουλάχιστον να το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο, αυτά που τα μεγάλα που έχουν αυγά, όλο και κάτι θα γίνει. Κάτι να κάνουμε, κάτι. 8 χρόνια φωνάζω, έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά. Κάτι κάντε, δώστε μας μια κατεύθυνση. Νομίζω ότι μπορεί να φωνάζετε και λίγο παραπάνω, κύριε Ματζαράκη, γιατί τα χρόνια περνούν και δυστυχώς απλά το πρόβλημα μεγαλώνει. 8 χρόνια τίποτα. Κυρία Περιστεράκη, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς μέσα έτσι από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εσείς έχετε ήδη μελετήσει και προτείνει, θα μπορούσαμε να δούμε όλο αυτό το πρόβλημα να ανακόπτεται σταδιακά και μάλιστα με ωφέλη προς τους αλλιείς. Δηλαδή, πώς να επιδοτείτε οι αλλιείς. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το θέμα της επιδότησης των ψαράδων, εγώ το βλέπω πολύ θετικά και έχουν μεγάλο δίκιο να θέλουν κάποια αποζημίωση για μια κατά κάποιο τρόπο φυσική καταστροφή που συμβαίνει. Αυτό δεν είναι θέμα, πώς να το πούμε, ερευνητικό. Είναι ένα θέμα διαχειριστικό. Το Υπουργείο, οι υπηρεσίες, τα αλλιευτικά τμήματα κτλ. Έχουν κάνει κάποιες ενέργειες, αλλά είναι ένα θέμα του Υπουργείου, ας πούμε, να χρηματοδοτήσει, να προβλέψει κάποια χρήματα, mm-hmm. να πιστοποιήσει τις ζημιές κτλ. Βέβαια, εκεί και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε μεγάλο mm-hmm. βαθμό, αλλά η δική μας η δουλειά
είναι να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης και πρέπει να σας πω τα νέα μας στοιχεία. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και πιθανόν ελπίζουμε και από την περιφέρεια. Ελπιδοφόρο. Όχι να, βέβαια να χρηματοδοτηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, αλλά να γίνουν κάποιες μικρές δράσεις. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Προς το παρόν είμαστε πάλι στο επίπεδο της συζήτησης, της πρότασης κτλ. Το νέο όμως στοιχείο είναι ότι αυτή τη φορά, γιατί σας λέω, χρήματα για την έρευνα έχουν δοθεί τα τελευταία 4 χρόνια αρκετά. Το θέμα είναι που προσανατολίζονται. Συνήθως προσανατολίζονται σε πολύ καλές δράσεις, προγράμματα ερευνητικά κτλ. Ωστόσο, τώρα υπάρχει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μία νέα προκήρυξη για καινοτόμα έργα, στα οποία, βέβαια, άλλης μορφής, δεν αφορά την αλληλεία ακριβώς, αλλά αφορά την αξιοποίηση, ένα μέρος αυτής της σκόλ, ένα, ας πούμε, topic αυτής της σκόλ, είναι η αξιοποίηση λεσσεψιανών εισβολικών ειδών, ώστε να μπορεί να παραχθεί κάποιο καινοτόμο προϊόν κτλ. Μάλιστα. Σε αυτή, λοιπόν, την προκήρυξη έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας η ομάδα της αλληλείας που ασχολείται με τα λεσσεψιανά είδη και γενικότερα με την αλληλεία, μαζί με εξαιρετικούς βιοτεχνολόγους από το άλλο Ινστιτούτο του ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή το δικό μας είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων που ασχολείται με την αλληλεία. Το άλλο Ινστιτούτο είναι Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών και επίσης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τους χημικούς μηχανικούς, και προσπαθούμε να μελετήσουμε κάποια πράγματα στο λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε κάποια υψηλής αξίας προϊόντα, ώστε ο λαγοκέφαλος να αποκτήσει αξία και να μπορέσει να γίνει αποδοτικός για τους ψαράδες. Βέβαια, εκεί θα χρειαστούμε και κάποια καινοτόμα εργαλεία, διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούν τώρα οι ψαράδες, αν υπάρξει μια τέτοιου είδους αλληλεία. Ακούγεται μεγαλόπνο, ακούγεται αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, μακάρι όμως να δούμε να εξελίσσεται, γιατί αυτή η στασιμότητα είναι εις βάρος της Κρήτης. Κοιτάξτε να δείτε. Η ανησυχία της ερευνητικής κοινότητας και της δικής μας της ομάδας είναι αυτή, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τους αλληλείς, αλλά και για το θαλάσσιο περιβάλλον, και πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι παίζουμε ένα κοινωνικό ρόλο. Για μας όλη αυτή η διαδικασία των προτάσεων κτλ. Είναι μια πάρα πολύ επιβαρυντική διαδικασία πάνω στην καθημερινή μας δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε και όμως καθόμαστε και κάνουμε αυτές τις... Σκεφτόμαστε, συνεννοούμαστε, συνεργαζόμαστε για να τους αλλείς και κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Ματζαράκη, το τελευταίο λόγο σε εσάς και με εσάς να κλείσουμε. Ναι, θέλω να πω ότι δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Πριν από πολλά χρόνια πάλι είχα πει να κρατήσουν το βίντεο ότι θα έρθουν μια μέρα που μετά από χρόνια το ίδιο θα συζητάμε, γιατί σας είπα και εγώ δεν τα ήξερα. Τα μαθαίνω από συναδέλφους οι οποίοι έχουν έρθει από Αίγυπτο. Πιστεύω μόνο με την υπεραλίευση και όπως είπε η κυρία Περιστεράκη, με κατάλληλα εργαλεία, γιατί θέλει και ειδικά εργαλεία αυτό, μπορεί κάτι να πετύχουμε. Το ψάρι θα εξαπλωθεί, για από ό,τι ακούω έχει βγει και προς τα πάνω και είναι θέμα χρόνου να πάει στην Αδριατική. Συζητάνε για ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Εμείς ζούμε εδώ, ζούμε τώρα. Αυτά θα γίνουν. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς δεν έχουμε καμία βοήθεια και από πουθενά. Άλλωστε ποτέ δεν είχαμε. Αν διαχρονικά κοιτάξετε, δεν έχει δοθεί ούτε μισό ευρώ ποτέ, το ξαναλέω, σαν αποζημίωση σε κάποιο αλληλεία. Ποτέ. Εγώ είμαι 10 χρόνια πρόεδρος, τίποτα, ποτέ. Το μόνο που μας ζητάνε είναι συνδρομές, αυτό, να βοηθήσουμε εδώ, να κάνουμε εκεί. Στο πρόβλημα αυτό δεν έχει ενσύψει κανένας. Ούτε έχει βρεθεί κάποιος να μας πει, λάτε εδώ ρε παιδιά, αυτό και αυτό έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, να συμμετέχετε και εσείς, να βοηθήσετε, ξέρω εγώ, με τον τρόπο σας. Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι θα δημιουργηθεί μια μονάδα, επειδή
η τοξική ουσία που έχει αυτό το ψάρι, mm-hmm. τετραδοτοξίνη, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιείται, λέει, στη φαρμακοβιομηχανία. Μήπως να πιάνουμε τα ψάρια και να δημιουργεί μια βιομηχανία, δεν ξέρω τι, πώς θα το κάνουν, ας πούμε, να παίρνουν την ουσία αυτή, mm-hmm. το τέλος πάντων να έχει μια χρησιμότητα για αυτό το... η αλλή αυτή του ψαριού να μην πηγαίνει κατευθείαν στα σκουπίδια. Τώρα, τι δεν έχει μέχρι τώρα έρθει κάποιος να μας δώσει μια κατεύθυνση mm-hmm. και να μας πει τίποτα. Άμα δεν γίνει μελέτη... Ναι. Μακάρι να γίνει μελέτη άμεσα, γιατί χρόνια. Πραγματικά υπάρχουν μεγάλες 8 χρόνια γίνονται οι μελέτες. Δεν γίνονται. Δεν γίνεται. Δεν χρηματοδοτούνται προφανώς, κύριε Ματσαράκη. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τον ΚΕΘΕ. Εμείς έχουμε πρόβλημα με την πολιτεία. Υπάρχουν πράγματα που σας ενώνουν, δεν σας χωρίζουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε για να καταγράφουμε. Μακάρι να καταγράφουμε ελπιδοφόρα βήματα και μάλιστα άμεσα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.